θέλει αυτό το αρκετά μακρινό φάουλ. Και τώρα μια βαθιά παλιά προς τον Κοκούνια, ο οποίος κυνηγάει τη φάση. Κερδισμένος, εκτελεί με μία. Λίγο έλειψε να σκοράρει. Πάσα τώρα προς τον Κοκούνια, εκείνος πατάει περιοχή, εκτελεί η απόκριση από τον Ιφαντή, συνεχίζεται η φάση, προκαινής εστίας, δεν καταφέρνει να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Χιούση επιμένει. Πάσα ρε κιόλας για τον Μαργαρίτη. Μια σέντρα, περνά από όλους, κεφαλιά από το Φονσέκα και έχουμε το 0-1 για τον ΠΑΟΚΟ στη φάση αυτή. Με μια σέντρα, ο Φονσέκα βρέθηκε στο κατάλληλο μέρος, στην κατάλληλη στιγμή και με κεφαλιά θα γράψει το 0-1 στο 28ο λεπτό για λογαριασμό του ΠΑΟΚΟ. Πάσα τώρα προς τον Ζερβό, ο οποίος δεν είναι εκτεθειμένος. Σέντρα του Ζερβού με το δεξί. Με μία ο Κοκούνια εκτελεί, ο Ιφαντής όμως είναι εκεί. Πραγματοποιεί μία πανέμορφη απόκρουση και κρατάει το 0. Κοκούνια με μία για το Σπανό. Σπανός θα βρεθεί στο έδαφος, ούτε τώρα φαίνεται. Όχι, θα σφυρίξει ο κ. Πατσιόπουλος. Και κόκκινη κάρτα στον Ιφαντή, τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚΟ. ΠΑΟΚΟ και έντονες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους τώρα. Μια απόφαση κομβική για την εξέλιξη της αναμέτρησης. Κόκκινη κάρτα λοιπόν στον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚΟ. Έξαλλος ο Φονσέκα. Και απειλείται σύραξη με το Φονσέκα να είναι σε έξαλλη κατάσταση, να μην μπορούν οι συμπαίκτες του να τον ηρεμήσουν με τίποτα. Και δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Φονσέκα για διαμαρτυρίες, ο οποίος τώρα θα πάρει και αυτός την κόκκινη κάρτα και θα μείνει με 9 ο ΠΑΟΚΟ. Ο Ζερβός βρέθηκε στο έδαφος, ο κύριος Πατσιόπουλος του έδειξε την απευθείας κόκκινη κάρτα και στη συνέχεια ο Φονσέκα για έντονες διαμαρτυρίες δέχεται την δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και μία ακόμα κίτρινη σε άνθρωπο του ΠΑΟΚΟ που έχει βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο για να διαμαρτυρηθεί. Μαντινάος. Ψάχνει και βρίσκει τον Μπετούλα. Μπετούλα πατάει περιοχή. Θα περάσει από το Χιούση. Προκαινής εστίας. Θα σκοράρει και το 1-1 για τον Ποσειδώνα Καρπάθου με τον Μπετούλα. Θα πλιούτσει το σούτ. Μακρύνει ο Χιούση σε κόρνερ. Γρήγορα έλειψε να βρει, λίγο έλειψε μάλλον να βρει και ένα γρήγορο δεύτερο γκολ εδώ πέρα ο Ποσειδώνας Καρπάθου. Μια σέντρα Ζαρουμιτίδης, γρήγορα το 2-1 τελικός ήρθε για τον Ποσειδώνα στο 72 με τον Ζαρουμιτίδη. Μετά από μια σέντρα, Ζαρουμιτίδης με το αριστερό του πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντινή απόσταση για την ολική ανατροπή του Ποσειδώνα. Και πλέον τη συντριπτική κατοχή της μπάλας την έχουν οι γηπεδούχοι, οι παίχτες του Ποσειδώνα. Κάτι που είναι και λογικό άλλωστε. Ντόντος. Στον Τσιαβέλη. Τσιαβέλης για τον Νασόπουλο. Νασόπουλος περνάει, εκτελεί και το 3-1. Από τον Κοκούνια, με συγχωρείτε, όχι από τον Νασόπουλο. Εκείνος είναι ο παίχτης που βρέθηκε εντός της περιοχής. Τέλεση, κατευθείαν στο κεφάλι του Νασόπουλου, ο οποίος απομακρύνει. Τόντος θα περάσει, αλλά δεν θα πάρει μαζί του και την μπάλα. Ένα μακρινό σουτ και εξαιρετικό γκολ από τον Καλιάμπο, ο οποίος από πολύ μακρινή απόσταση δεν δίστασε να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι, ευνηδίασε τον Τσεπελέ και μείωσε σε 3-2. Πανέμορφο γκολ στο 80. Κάθεται για τον Μπετούλα. Μπετούλα. Αστοχή στο πλασέ. Δίπλα από το δοκάρι.
Από την εξωτερική πλευρά στο 84 βάζει αυτή.